Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφιανέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκουρή. Ήθελα το σχόλιο σας για το σκάνδαλο ουσιαστικά πια με τον κύριο Λιγνάδη. Πού το αποδίδετε? Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι επιλογές που έγιναν για τον κύριο Λιγνάδη αλλά και η διατήρησή του στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού παρά τις καταγγελίες δεν παραγράφουν και δεν κρύβουν τις ευθύνες του Πρωθυπουργού πρώτα απ' όλα και της Υπουργού Πολιτισμού και της κυβέρνησης. Εσείς ζητάτε παραιτήσεις, δεν έχω δει τέτοια ανακοίνωση του ΚΚΕ. Να σας πω, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι το σπάσιμο της σιωπής που έγινε σε ατομικό επίπεδο, μια γενναία και αναγκαία πράξη, ανοίγει το δρόμο για την τιμωρία των ενόχων. Όμως από αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να αναμετρηθούμε δηλαδή με όλους αυτούς τους καταναγκασμούς που διαμορφώνει ένα σύστημα, ένα σάπιο σύστημα που η σύψη και η δυσοδεία, να το πω έτσι, βγαίνει με αφορμή αυτές τις καταγγελίες, για να πάμε παραπέρα, για να χτιστεί συλλογικά δηλαδή η προστασία αυτού του κόσμου από τέτοια φαινόμενα. Τώρα όσον αφορά τις ευθύνες, κοιτάξτε, η παραίτηση της Υπουργού, την οποία με μια έννοια τη ζητάει ο κόσμος και καλώς κάνει και τη ζητάει, δεν κρύβει τις ευθύνες της επιλογής του κυρίου Λιγνάδη προφανώς από τον Πρωθυπουργό και την διατήρησή του σε αυτή τη θέση. Δεν κρύβει επίσης ένα συνολικότερο πλαίσιο, το οποίο πιθανόν τώρα θα πάνε να το αλλάξουν, να το κάνουν ακόμα πιο αυστηρό, ενώ είναι οι ίδιοι που μείωσαν και όσον αφορά τον χρόνο παραγραφής της σεξουαλικής, της κακοποίησης ανηλίκων, αλλά και το να πέφτουν στα μαλακά αυτά τα εγκλήματα. Από αυτή την πλευρά λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει το κέντρο της προσοχής να είναι το πλέγμα το οποίο θα διαμορφωθεί για να προστατεύεται ένας κόσμος, και αυτό το πλέγμα πηγαίνει, ξέρετε, κατευθείαν και σε κάτι άλλο. Στο γεγονός ότι, ειδικά μιλώντας για το χώρο του πολιτισμού, δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις, δεν υπάρχουν εργασιακά κεκτημένα. Ο κόσμος κυριολεκτικά, ηθοποιοί, μουσικοί, οι καλλιτέχνες ευρύτερα, είναι αντιμέτωποι με μια ζούγκλα, με μια αγορά εργασίας η οποία καθορίζεται από το ρομίσθιο, χωρίς λογικές συμβάσεις. Και για αυτά που μιλάτε, μιλάμε για τις προ-κρίσεις περίοδο, προ-πανδημίας, που είναι ένα χρόνο και κάτι κλειστά πια θέατρα και όλοι κινηματογράφοι. Ναι, ναι. Και θέλω να πω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι σαφές ότι γίνονται ακόμα μεγαλύτερα τα οικονομικά προβλήματα και η πίεση προς το... Και οι πιέσεις και οι λογικές στο πώς θα μπορέσω να μου δοθούν δυνατότητες για να παρουσιάσω τη δουλειά μου και το να υποκύπτει ένας κόσμος σε εκβιασμούς και πιέσεις. Αλλά το θετικό είναι ότι ένας κόσμος αντιδρά, αναδείχνει τα προβλήματα, αναδείχνει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Πρέπει αυτή η συγκυρία, αν θέλετε, να αξιοποιηθεί όχι μόνο για να ανοίξει ο χώρος του πολιτισμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δεν υπονομεύουν την υγεία, και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και για να στηριχτούν στην απουσία εισοδήματος τόσων μηνών που έχουν οι άνθρωποι του πολιτισμού, ιδιαίτερα οι μισθωτοί αλλά και οι επαγγελματίες σε αυτόν τον χώρο. Εντύπωση μου προκαλεί επίσης οι καταγγελίες που γίνονται στις σχολές. Τις καλλιτεχνικές σχολές που υπάρχουν για τέτοια φαινόμενα. Για τέτοια φαινόμενα και για το γεγονός επίσης ότι αυτές οι καταγγελίες γίνονται με δεδομένο ότι οι σχολές είναι ένα χρόνο κλειστές, ότι οι σπουδαστές αναγκάζονται να πληρώνουν, ότι τα μέτρα προστασίας, αν θέλετε, αφορούν συνολικότερα την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το χώρο και που δίνουν τη δυνατότητα στον Α ή στον Β να αξιοποιεί την θέση του και σε σχέση με τη συνολικότερη κατάσταση στο χώρο να εκβιάζει, να δημιουργεί το κλίμα μέσα στο οποίο υπάρχουν και εμφανίζονται τώρα αυτές οι καταγγελίες που σωστά εμφανίζονται. Τώρα την προσεχή Πέμπτη ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε μάλλον την πρωτοβουλία να γίνει πρώην ηρεσίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τον τρόπο που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα, είναι για γέλια. Στείνεται μια αντιπαράθεση δικοματική των δύο πόλων, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικού συστήματος, πάνω στο έδαφος συγκεκριμένων καταγγελιών
που αναδείχνουν τις ευθύνες που υπάρχουν διαχρονικά για το πώς λειτουργεί ένας χώρος και ιδιαίτερα η ασυδοσία, η εργοδοτική ασυδοσία, η απουσία οποιοδήποτε πλέγματος εργασιακών συνθήκων που καλύπτουν το δικαίωμα στη δουλειά του ηθοποιού. Γιατί ξέρετε, αν μιλήσουμε για την κατάσταση στα θέατρα, πρέπει να μιλήσουμε για το γεγονός ότι χρόνια τώρα οι πρόβες δεν πληρώνονται, ότι χρόνια τώρα υπάρχει ορομίσθιο των 2 και των 3 ευρώ, ότι χρόνια τώρα υπάρχει αδήλωτη εργασία, ότι χρόνια τώρα ο ηθοποιός προσπαθεί να βρει ένα ρόλο, να βρει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με την τέχνη του. Και φυσικά η αντιπαράθεση που γίνεται και που ξεφεύγει από τα όρια γίνεται από τους γνωστούς δύο πρωταγωνιστές. Είτε με την προσωποποίηση ευθυνών, ενώ οι ευθύνες είναι συλλογικές, χωρίς να αναιρούν την ευθύνη του κάθε υπουργού, είτε με την προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε αυτήν την περίοδο από το ξεκίνημα, αν θέλετε, αυτών των καταγγελιών, τη σημασία και τη βαρύτητα που είχε η καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου, αλλά και τον τρόπο που αξιοποιήθηκε, που προσπάθησε να αξιοποιηθεί μάλλον από την κυβέρνηση για να βάλει χέρι μέσα από τους εκλογικούς νόμους στις διοικήσεις των ομοσπονδιών, φτάνοντας ο κύριος Αγγενάκης να καθορίζει ακόμα και τις εκλογικές και φορευτικές επιτροπές. Θέλω να πω ότι αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που γίναν, που γίνονται και που πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται, γίνονται αντικείμενο στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης, ιδιαίτερα με το ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθεια, αν θέλετε, να κρύψουν και μια συνολικότερη συμφωνία που έχουν σε πλευρές σαν αυτή που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, την ενσωμάτωση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που κυριολεκτικά κάνει κολάσιμη την παραγωγή ενός μουσικού ή όποιου καλλιτεχνικού έργου, το οποίο αντιτίθεται στις κυρίαρχες αξίες και αρχές αυτού του συστήματος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σοβιανέ. Και εγώ σας ευχαριστώ.